κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τι συμβαίνει σήμερα στη Βουλή. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, καλείται σήμερα το βράδυ να ψηφίσει δύο νέα μνημόνια. Το μνημόνιο 3+, με μέτρα για την περίοδο μέχρι τον Ιούλιο του 2018, και το μνημόνιο 4, για την περίοδο μέχρι και το 2021, που αφορά την επόμενη Βουλή και την επόμενη κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται μέτρα για το χρέος, τα οποία εύχομαι να δοθούν, είναι υπεσχημένα και δεδομένα από το 2012. Τότε μας δόθηκαν χωρίς πρόσθετα μέτρα, εφάπαξ. Τώρα θα μας δοθούν σταδιακά και με μέτρα. Άρα η Βουλή ψηφίζει επί της αρχής και ένα διαρκές μνημόνιο, μετά το τέταρτο μνημόνιο, συνδεδεμένο με τη σταδιακή παραχώρηση παραμετρικών αλλαγών στο χρέος. Δεν θα μιλήσω, κυρίες και κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης, για την πολιτική απαξίωση και τον ιδεολογικό ευτελισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρευστοποιηθεί αξιακά και πολιτικά. Δεν είναι σε στερεά κατάσταση. Προσλαμβάνει το σχήμα του δοχείου στο οποίο κάθε φορά εισέρχεται. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, καλές κακές, είχαν στερεά κατάσταση. Μπορεί να είχαν χτυπήματα, ξυσήματα, ακροτηριασμούς, να ήταν στρογγυλές ή να είχαν γωνίες, αλλά ήταν στέρεες. Τώρα μιλάμε για την πολιτική των ρευστών. Δεν θα μιλήσω ούτε για την κολοσιαία πολιτική απάτη εις βάρος του ελληνικού λαού. Θα ρωτήσω όμως, γιατί το κάνετε αυτό σε βάρος της χώρας? Και γιατί το κάνετε κατ' επανάληψη, με επίταση δόλου? Μία φορά το εγκληματικό πρώτο εξάμηνο του 2015 με τους χειρισμούς Τσίπρα Βαρουφάκη. Δεύτερη φορά το 2016 με την παράταση της πρώτης αξιολόγησης που κατέληξε στο Eurogroup του Μαΐου του 2016, που σας είπε ότι δεν υπάρχει ονομαστικό κούραμα για το χρέος, υπάρχει το συμπλήρωμα του καταραμένου PSI, OSI του 2012. Προσκυνήσατε. Τρίτη φορά τώρα με την παράταση της δίθεν διαπραγμάτευσης για την δεύτερη αξιολόγηση. Έχετε συνείδηση της βλάβης που έχει προκληθεί και της ευθύνης που έχετε? Έχετε προκαλέσει ενσυνειδήτως μία δευτερογενή κρίση στην οικονομία πάνω στην προηγούμενη βασική κρίση, η οποία έβαινε προς την υπέρβασή της το Δεκέμβριο του 2014. Και επειδή ορισμένα πράγματα έχουν αποκτήσει εμβληματική αξία, τον Μάιο του 2015, όταν όλα τάσκιαζε η φοβέρα της ελπίδας της ριζοσπαστικής αριστεράς, σε μια τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Χατζηνικολάου στον σταθμό που εργαζόταν τότε, εμφάνισα το mail Χαρδούβελη και είπα θα είναι παιδική χαρά σε σχέση με τα μέτρα που θα ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση. Την χαμένη παιδική χαρά του mail Χαρδούβελη την καταθέτω και πάλι σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων. Η υπόσχεσή σας ήταν, κυρίες και κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης, το σκίσιμο των μνημονίων, η μονομερής διαγραφή του επονίδης του χρέους και η δραστική μείωση του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος που το θεωρούσατε βλαπτικό για την οικονομία, θηλιά στην ανάπτυξη. Πάντως, η υπόσχεση ήταν η σκληρή διαπραγμάτευση με αταλάντευτες κόκκινες γραμμές. Τι κάνατε? Έχετε συνείδηση τι κάνατε, πώς διαπραγματευτήκατε? Έχετε φτάσει να επιβάλλετε πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας 14,2 δισεκατομμυρίων. Οι δε περικοπές των συντάξεων που επιφέρετε σήμερα νομίζετε ότι είναι 2,8 δισεκατομμύρια. Δυστυχώς δεν είναι 2,8 δισεκατομμύρια. Η Καθημερινή εντοπίζει σήμερα ότι η παράταση των ήδη ψηφισμένων από εσάς μέτρων, των μέτρων του 2015 και του 2016, επιφάρει επιβάρυνση στους συνταξιούχους άλλα 3,7 δις. Άρα 6,5 δις η ρητή νομοθετημένη επιβάρυνση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του, ο αναλυτής Γιώργος Στρατόπουλος, το Πρόταγκον, εξηγεί γιατί υπάρχει κρυφή περικοπή συντάξεων με το σημερινό νομοσχέδιο 3,3 δισεκατομμύρια
γιατί καταργείται η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που προβλέπει αύξηση των συντάξεων ίση με το μισό της αύξησης του ΑΕΠ και με το μισό του πληθωρισμού από το 2018 και μετά. Αυτό καταργείται τώρα και αυτό σημαίνει ότι 3,3 δισεκατομμύρια που προσδοκούσαν οι συνταξιούχοι ως μέρισμα ανάπτυξης, ως κοινωνικό μέρισμα από αυτό που η χώρα προσδοκά, δεν θα το πάρουν. Και αυτό είναι το γκρίζο ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων αδιευκρίνεστων δίθεν αντίμετρων με τη μορφή φορολογικών περικοπών που θα γίνουν κάποια στιγμή. Επειδή αυτά δεν θα δοθούν στους συνταξιούχους. Καταθέτω την ανάλυση αυτή, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εμείς είχαμε πει από το 2012 ότι από το πρωτογενές πλεόνασμα ένα τμήμα του θα μοιράζεται ως κοινωνικό μέρισμα. Και αυτό το λιδωρήσατε, το εξευτιλίσατε, το ταπεινώσατε, λέγατε ότι είναι ψίχουλα. Τώρα δεν μιλάμε για μια οικονομία σε ύφεση, για μια οικονομία με πρωτογενές έλλειμμα 20 δισεκατομμυρίων, 10% του ΑΕΠ πρωτογενές έλλειμμα. Δεν μιλάμε για περικοπές υποσυνθήκες 2010, 2011, 2012, αλλά μιλάμε για μια οικονομία που υποτίθεται ανεβαίνει, πηγαίνει στον ανωδικό κύκλο. Ποια είναι η προσδοκία για τον συνταξιούχο? Καμία. Συνολικές περικοπές στις συντάξεις, ψηφισμένες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια διαπραγμάτευση κάνετε για το χρέος? Περιμένετε τα μαντάτα από τον κύριο Τραμπ, από τον κύριο Μακρόν, από τον G7 και εν τέλει από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Δεν προτείνει τίποτα η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ζητάει τίποτα. Γιατί είναι ενθουσιασμένος ο κύριος Τσίπρας? Για πρωτογενή πλεονάσματα, από εκεί που ήταν ευλαπτικά για την οικονομία και στόχος ήταν η μείωσή τους, τώρα έχετε προσχωρήσει στην λογική όσο περισσότερα τόσο καλύτερα, γιατί παρότι υπό συνθήκες ύφεσης το 2016 καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα 4,2 αντί για 0,5%. Προσέξτε, πείτε μου, σκεπτόμενοι απλά, πώς μπορεί να διαπραγματευτεί μια κυβέρνηση που λέει στους δανειστές ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι δύο πράγματα: να κερδίσει πολιτικό χρόνο, να μεταφέρει τα δύσκολα σε χρόνο που τοποθετείται στη θητεία της επόμενης κυβέρνησης. Άρα βοηθήστε με, λέει στους δανειστές, να τα φορτώσω στους επόμενους. Και δεύτερο, δεν έχω καμία αξίωση. Βάλτε όσα ηφαισιακά μέτρα θέλετε. Υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Όχι 3,5%, όχι 4,5%, 5,5% ανεξαρτήτως ρυθμού ανάπτυξης, που ποτέ δεν το είχαμε δεχθεί εμείς αυτό υπό τις χειρότερες συνθήκες για την οικονομία της χώρας, αρκεί να υπάρχει ο μύθος των δίθεν αντιμέτρων. Πώς μπορεί να διαπραγματευτείς όταν πας και τα δίνεις όλα εκ προημίου, παρακαλώντας να σε βοηθήσουν να κάνεις πολιτικά τεχνάσματα? Αυτή είναι η δίθεν διαπραγμάτευση. Ευτελίζεται η χώρα και πολιτικά αλλά και οικονομικά. Πρωτογενή πλεονάσματα δε από υπερφορολόγηση, όχι από το σκέλος των εσόδων αλλά από εκείνο των δαπανών, και φυσικά όχι από καταπολέμηση φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίου. Και καμία κουβέντα για το λεγόμενο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή για το πρωτογενές πλεόνασμα συνυπολογιζομένης της ύφεσης και του ποσοστού ανεργίας. Η Ελλάδα κυκλικά προσαρμοσμένο πλεόνασμα εμφανίζει το μεγαλύτερο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως. Ακόμη και αν ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα στο φυσιολογικό επίπεδο του 0,5% όπως είχε συμφωνηθεί. Αντίμετρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καταρχάς νομικά, γιατί οι σχετικές διατάξεις δεν υφίστανται. Αντιβαίνουν ρητά όχι μόνο στο άρθρο 78 παράγραφος 4, αλλά και στο άρθρο 43 του Συντάγματος περί νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων. Υπάρχει όμως ο κόφτης, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή. Και εν πάση περιπτώσει η λογική των αντιμέτρων ποια είναι? Ότι θα στραγγαλίσω την οικονομία, θα φορολογήσω οτιδήποτε κινείται ή δεν κινείται, αρκεί να έχει μια στοιχειώδη υπόσταση,
και θα αναδιανύμω τη μιζέρια με επιδοματικές πολιτικές. Και υπάρχει και η αριθμητική των ψευδεστήσεων. 4,9 δις μέτρα, 7,5 δις αντίμετρα, εκ των οποίων τα 3,5 είναι αυτά τα αόριστα, προσδιόριστα, φορολογικά, που είναι η εισφορά των συνταξιούχων που χάνουν την προσδοκόμενη αύξηση τα επόμενα χρόνια. Αν είναι έτσι, όπως έχει υποθεί στο διαδίκτυο, δώστε 2,6 αντίμετρα χωρίς καθόλου μέτρα, αφού περισσεύουν τα αντίμετρα. Πόσο κοστίζει λοιπόν η δευτερογενής κρίση? Κοστίζει ανυπολόγιστα. Και τι γίνεται με το χρέος? Καταρχάς οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Χουλιαράκη, γιατί υπέγραψαν και υπέβαλαν στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η επεξηγηματική έκθεση για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021, όπου στις σελίδες 146 και 147 παρουσιάζεται η παρέμβαση στο χρέος του 2012, PSI, OSI, αναδιάρθρωση, μείωση τόκων, όλο αυτό που μας επιτρέπει σήμερα να προσδοκούμε πρόσθετα μέτρα για το χρέος, και το έχουν γράψει κατά τρόπο καλύτερο από ό,τι θα το έγραφα εγώ. Είναι βενιζελικότεροι του Βενιζέλου, το καταθέτω. Και τους ευχαριστώ. Αλλά είδαμε ότι για το χρέος υπάρχει η ρήτρα Πεκίνου, του κύριος Τσίπρα στο Πεκίνο. Δεν θα εφαρμοστούν ούτε μέτρα ούτε αντίμετρα αν δεν μπει το δούνο του στο πρόγραμμα. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Γιατί αν δεν μπει το δούνο του στο πρόγραμμα, η Ελλάδα βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο, γιατί το παιχνίδι με τη φωτιά μας έχει οδηγήσει τώρα να κεγόμαστε όποια κίνηση και αν γίνει. Άλλωστε το νέο πολιτικό ιδεώδες του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δοθούν οι μικρές πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές, οι οποίες είναι συνέχεια συμφωνημένη της παρέμβασης του 2012. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία στρατηγική εξόδου από το μνημόνιο. Υπάρχει μια αγωνιώδη στρατηγική παραμονή στην εξουσία, μέχρι όσο πάει, από μια κυβέρνηση που εμφανίζεται δήθεν ευρωπαϊκή και νομιμόφρον. Όταν θα φτάσει η ώρα της εκλογικής αναμέτρησης, θα υπάρξει η ρήξη, η όξυνση, η αμφισβήτηση, η αντισυστημικότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να βρεθούν κάποιοι οπαδοί που θα αυξήσουν τη συσπήρωση στην εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό αρχίζει με το παιχνίδι με τους θεσμούς ξανά. Διαβάζω ημιεπίσημες διαρροές από την κυβέρνηση ότι ετοιμάζει αντισυνταγματικό δημοψήφισμα να εκφραστεί το εκλογικό σώμα επί της αρχής για την αναθεώρηση του Συντάγματος και ίως για το εκλογικό σύστημα. Αυτό αντιβαίνει ρητά στο άρθρο 110 του Συντάγματος, στον αυστηρό χαρακτήρα του Συντάγματος, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής. Ο λαός συμμετέχει ενεργά λόγω των εκλογών που παρεμβάλλονται στην διαδικασία αναθεώρησης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, υπάρχει σενάριο success story για την οικονομία που να μπορεί να το διεκπεραιώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και να το κεφαλαιοποιήσει πολιτικά μέχρι την ημερομηνία των εκλογών? Η απάντησή μου είναι όχι, μην παιδεύεστε. Θα σερνόμαστε μέχρι την ημερομηνία των εκλογών με προσχήματα σοβαρότητος και μετά θα πάμε πάλι σε ένταση. Πόλωση, ρήξη. Γιατί δεν υπάρχουν οι πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για success story. Ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες αυτόματες βελτιώσεις μιας συμπιεσμένης οικονομίας. Η κοινωνία δεν μπορεί με μια τέτοια κυβέρνηση να υιοθετήσει το μεταρρυθμιστικό πρόταγμα που χρειάζεται. Δεν μπορεί να αποκτήσει την επιθυμία να κερδίσει το χαμένο έδαφος και τον χαμένο χρόνο. Μετά από εκλογές χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση. Ευρύτερη συνεργασίας όλων των δημοκρατικών δυνάμεων ευρωπαϊκού προσανατολισμού, με τον ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ να καλείται να μετάσχει χωρίς να μπορεί να παρεμποδίσει ή να υπαγορεύσει τις εξελίξεις. Αλλά δεν αρκεί να μιλάμε για εκλογές και κυβερνητικά σχήματα. Χρειάζεται το εναλλακτικό σχέδιο. Το εναλλακτικό σχέδιο υπάρχει, το παρουσιάζουμε, θα το συνθέσουμε πάρα πολύ σύντομα. Άλλωστε, χωρίς τις πολιτικές προϋποθέσεις που είπα, εκλογές και άλλη κυβέρνηση, χωρίς την κοινωνική προϋπόθεση μιας κοινωνίας που έχει μεταρρυθμιστικό πρόταγμα και χωρίς δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές προϋποθέσεις, όλοι μιλάνε εύκολα περί ανάπτυξης, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί χρειάζεται και πολιτική βούληση και ιστορική συνείδηση, αλλά και
πεποίθηση ευθύνης. Σας ευχαριστώ πολύ.